Λοιπόν, γεια σας. Σήμερα θέλω να σας δείξω το πώς γίνεται ένα μάθημα μέσω τηλεκατάρτισης. Εδώ θα δούμε ένα απόσπασμα ενός μαθήματος από ταχύρυθμο τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων. Είναι η καταγραφή του μαθήματος, το οποίο μπορεί να το κατεβάσετε από τη βιβλιοθήκη τάξης μετά από το προγραμματιζόμενο μάθημα. Πάνω δεξιά βλέπουμε τους συμμετέχοντες που υπάρχει μέσα στο μάθημα μαζί με τον καθηγητή. Θα δούμε σε λίγο και τον καθηγητή να μιλάει και θα τον ακούσουμε. Οι μαθητές δεν θα εμφανίζονται για λόγου προσωπικών δεδομένων. Πάμε λίγο να δούμε το απόσπασμα. Πάμε λίγο ένα-ένα, συνάδελφε. Είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι. Είναι σημαντικό. Νομική μορφή επιχείρησης. Ποιες είναι οι πιο βασικές μορφές, νομικές μορφές επιχείρησης? Σε τεκούτσα. Πες το ελεύθερα, μην κολώνεις. Παιδιά, με λαμβάνετε? Ναι. Ωραία. Πείτε μου λίγο κάποιες μορφές επιχειρήσεων. Αν δεν ξέρουμε, δεν θα τα κάνουμε παρέα, μη φοβάσαι. Η ΑΕ που είναι η ανώνυμη εταιρεία. Η ΕΠΕ που είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Η ΟΕ που είναι η ομόρφη εταιρεία. Η ΕΕ που είναι η ετερόρυθμη εταιρεία. Αυτές είναι οι τέσσερις πιο βασικές μορφές. Και από εκεί πέρα υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία λιγότερο γνωστών, όπως είναι κληρονομικού δικαίου, αστικού δικαίου, κοινωνικού δικαίου, κοινοπραξία, συνεταιρισμός και τρίχες κατσαρές. Τα βασικά που θα θυμάστε είναι η ΑΕ, η ΟΕ, η ΕΕ και η ΕΠΕ. Γιατί ενδιαφέρει αυτό το marketing, άραγες? Ενδιαφέρει το marketing η νομική μορφή της επιχείρησης. Ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης, καταλαβαίνουμε το πόσο συμμετέχει κάθε ένας στην επιχείρηση. Πολύ σωστό. Πρώτο αυτό και δεύτερο, καταλαβαίνεις. Ωραία, πολύ ωραία. Όπως ακούσατε και είδατε, ήταν ένα μάθημα που κάνει εισήγηση ο καθηγητής. Υπάρχει πλήρης διάδραση καθηγητών-μαθητών με ερωτήσεις-απαντήσεις. Και άφησα ένα απόσπασμα τυχαίο για να δείτε ότι υπάρχει η προσωπική επαφή του καθηγητή με τις ερωτήσεις του κτλ. Ευχαριστούμε.